Πάμε τώρα στις αντιδράσεις εν ώψη του νέου χάρτη υγείας. Να καλησπερίσω τον κύριο Γιάννη Κατσαράκη, είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Σιτίας, για να συζητήσουμε με αιχμή τις δηλώσεις προημερών διαστόματος πλεύρη. Καλησπέρα σας αρχικά. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Μία δήλωση η οποία ερμηνεύτηκε ως προάγγελος αλλαγών, με αρνητικό όμως πρόσημο. Θα ήθελα, πριν δούμε τη σχετική κάρτα, για να έχουν όλοι οι τηλεθεατές εικόνα για ποιο πράγμα μιλάμε, να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο, διότι χθες βρεθήκατε σε συγκέντρωση των εργαζομένων, κινητοποιείται ευρύτερα και η τοπική κοινωνία και η υγειονομική και η διοίκηση των νοσοκομείων. Ποιο είναι το κλίμα που εισπράξατε? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε είμαστε πολύ θορυβημένοι, όπως και κάθε φορά που εδώ και χρόνια ανακύπτει το συγκεκριμένο θέμα της συνένωσης των νοσοκομείων. Όσον αφορά τη δική μας περιοχή, γιατί εγώ σαν ιατρικός σύλλογος Σιτίας θα μιλήσω αποκλειστικά για το χώρο της Σιτίας, θα σας πω ότι το νοσοκομείο της Σιτίας αποτελεί το βασικό πυλώνα υγείας για την περιοχή της Σιτίας και ως εκ τούτου οποιαδήποτε υποβάθμιση υπονομεύει την υγεία του σιτιακού λαού. Και εφόσον στο οδικό δίκτυο και οι χρόνοι προσκομιδής προς τα κεντρικότερα νοσοκομεία δεν έχουν αλλάξει, όπως ανοίγει ο Υπουργός αυτή την συζήτηση, εγώ την κλείνω, διότι δεν μπορεί να μιλάμε για αναδιάρθρωση του χάρτη υγείας εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι στο οδικό δίκτυο και στο απομακρυσμένο της περιοχής μας. Έχετε πολύ δίκιο και κάνετε πολύ καλά που τονίζετε και αυτή την παράμετρο. Θέλω να βάλουμε μια άνω τελεία, να δούμε πολύ γρήγορα τη σχετική κάρτα, διότι αυτό που δήλωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Πλεύρης είναι ότι δεν μπορεί η Κρήτη να έχει 8 νοσοκομεία, από τα οποία τα 4 να βρίσκονται στο Λασίθι. Όσα χειρουργία γίνονται στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, άλλα τόσα γίνονται στα άλλα 3 νοσοκομεία του νομού και τελικά πηγαίνουν στο Παχνί. Η λογική, όπως είπε μεταξύ άλλων, δεν είναι να σπαταλάμε πόρους σε υποστελεχωμένες δομές και φυσικά. Αυτή η τοποθέτηση είναι που άνοιξε και τον ασκό του αιώνα. Ενδεχομένως, πράγματι, το σύνολο των χρημάτων που δίδονται για το νομό Λασιθίου να είναι ένα ικανό ποσό. Ωστόσο, όμως, να ξέρετε κάτι. Ούτε το αγνοεί αυτό ο Υπουργός και σε αντιπαράθεση με τους άλλους νομούς της Κρήτης. Τα νοσοκομεία δεν ήταν νοσοκομεία ρουσφέτια. Ήταν νοσοκομεία που αναπτύχθηκαν επειδή ακριβώς στο Λασίθι αναπτύχθηκαν 4 διαφορετικά αστικά κέντρα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να μιλήσω μόνο για τη Σιτία, που εκτός των άλλων καλύπτει με τις υπάρχουσες συνθήκες και τα νησιά Κάσο και Κάρπαθο. Δεχόμαστε αρκετούς ασθενείς από Κάσο και Κάρπαθο. Αυτό μην το ξεχνάτε. Και δεν είναι τυχαίο που το ΕΚΑΒ διακομίζει, ενώ θα μπορούσε με τα μέσα που διαθέτει, διακομίζει στο νοσοκομείο Σιτίας τα περιστατικά της Χάσου και όχι στο Ηράκλειο σε πρώτη φάση. Και θα επαναλάβω αυτό που είπατε, ότι η Σιτία είναι και απομακρυσμένη και έχει απαράδεκτο οδικό δίκτυο. Το θέμα είναι τώρα να προχωρήσουν οι διαδικασίες με συγκεκριμένα βήματα. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα από εδώ και κάτω, διότι οι εργαζόμενοι βάλουν κατά του Υπουργού, λένε ότι το Υπουργείο δεν βασίζεται σε συγκεκριμένες μελέτες, δεν μιλά με αριθμούς, μιλά αυθαίρετα. Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούν στην λογική, στη βάση που σας λέω. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο ίσως και εσείς να το παίξατε την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή τι, την προηγούμενη Κυριακή είχαμε ένα ατύχημα, μια πτώση, μια μικρή κοπέλα 32 χρονών, η οποία από τα μέσα επικοινωνίας του Ηρακλείου δόθηκε η είδηση ότι διασωληνωμένη μεταφέρθηκε που είναι στην Αττική του Παγνή. Το πιο βασικό όμως δεν υπόθηκε ότι έγινε σπλινεκτομή στο νοσοκομείο Σιτίας, γιατί είχε ρίξει σπλίνα και αν δεν γινόταν σπλινεκτομή δεν θα μπορούσε καν να διακομιστεί και θα πέθαινε στο δρόμο. Το καταλαβαίνετε. Και να σας πω κάτι. Πολλές φορές λέμε ότι θα σώσουμε τα πράγματα με τη τηλεϊατρική, ας πούμε, για παράδειγμα, που μπορεί να βοηθήσει στα απομακρυσμένα μέρη. Η τηλεϊατρική δεν κάνει ούτε σπλινεκτομή,
ούτε μπορεί να κάνει αιμόσταση, ούτε μπορεί να διαγνώσει μηνυγκίτιδα σε ένα μικρό παιδί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ωραία τα καινούργια μέσα και τα τεχνικά μέσα μπορούν να βοηθήσουν και τα θέλουμε και θέλουμε να έχουμε και τη γνώμη των ειδικών εμείς που είμαστε απομακρυσμένοι, αλλά οι βασικές ειδικότητες σε ένα νοσοκομείο απομακρυσμένο όπως είναι το δικό μας, με τις υποστηρικτικά εργαστήρια πρέπει να υπάρχουν. Και είναι και γνωστός ο αγώνας που δίνεται. Ακριβώς, προκειμένου να ανταπεξέλθετε, ακριβώς. Γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες και η υποστήριξη από την πολιτεία ελάχιστη. Θα σας πω και το άλλο. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν αναπτύχθηκε καμία ιδιωτική δομή ώστε να έχουμε την εναλλακτική λύση στη Σιτία. Δεν αναπτύχθηκε αφενός με διότι ένας πληθυσμός μικρός και ίσως δεν είναι ίσως κερδοφόρα μια τέτοια επιχείρηση. Απ' την άλλη, μέχρι πρότινος που ήταν στελεχωμένο το νοσοκομείο Σιτίας, με όλες τις βασικές ειδικότητες, παρήχε τέτοιες υπηρεσίες που δεν άφησε χώρο στην ιδιωτική ιατρική να αναπτυχθεί. Σε ειδικές κλινικές και σε εργαστήρια. Καταλάβετε. Mm-hmm. Να μου επιτρέψετε λίγο αυτό να επικεντρωθούμε. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Να επικεντρωθούμε πριν σας αποδεσμεύσω στις δυσκολίες με τις οποίες έρχεστε αντιμέτωποι και παρόλα αυτά καταφέρνετε να διατηρείτε εύρυθμη τη λειτουργία του νοσοκομείου σε κρίσιμες στιγμές και ζητήματα όπως αυτό στο οποίο αναφερθήκατε πριν από λίγο στην νεαρή κοπέλα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με έναν ακτινολόγο μόνο, με δύο αναισθησιολόγους. Επίσης υπολειτουργεί η παιδιατρική κλινική αυτή τη στιγμή όσον αφορά την εφημέρευση της. Και φυσικά υπάρχουν, τα μικρά νοσοκομεία πάντα έχουν προβλήματα. Υπερβάλλουμε τον εαυτό μας mm-hmm. και έχουμε εξαντλήσει τα όρια μας. Αυτό τα λέει όλα. Θέλουμε ενίσχυση και όχι υποβάθμιση. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα ζήτημα μείζωνος σημασίας για τους πολίτες. Θα σας πω και κάτι άλλο με την ευκαιρία. Αναφέρθηκα μέχρι τώρα στην υγεία, έτσι, σε θέματα υγείας. Το πιο βασικό θέμα, το υπέρτατο αγαθό. Θα σας πω τώρα και το δεύτερο που ενδιαφέρει τους κατοίκους. Με την κατάργηση του νοσοκομείου καταργείται και η ισονομία των πολιτών. Θα σας πω γιατί. Αυτή τη στιγμή, με το κόστος των μετακινήσεων, της βενζίνης και των εξόδων, δεν μπορεί ο άλλος να νοσηλεύει σε ένα απομακρυσμένο και να χάνονται και εργατοώρες, συν της άλλης, συν τα έξοδα μετακίνησης, τους οικείους του και ειδικά τους άρρωστους γονείς του ή το άρρωστο του παιδί. Μάλιστα. Έχετε απόλυτο μιλάμε δίκιο. Μιλάμε μια μισή ώρα δρόμου από πολλά χωριά της Σιτίας. Έτσι είναι. Και τουριστικούς προορισμούς. Αν θέλουμε, γιατί ξέρετε ότι το βέλος της οικονομίας στην Κρήτη είναι ο τουρισμός, το πρωταρχικό, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κατσαράκη, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.